Λοιπόν, είχαμε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Το ένα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, όπου είχαμε ένα πολύ κακό στημένο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο και ένα πολύ καλό Παναθηναϊκό με δύο προπονητές να είναι ο ένας πολύ κακός του ΠΑΟΚ και ένας πολύ καλός ο Δόνης. Το αναλύσαμε το παιχνίδι και ευχαριστούμε για τα views, γιατί μας κάνετε και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε χιλιάδες views. Άρα πάει να πει ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ή τουλάχιστον προσπαθούμε να την κάνουμε καλά. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι στην Τούμπα αντιστράφηκαν οι όροι. Είδαμε ένα κακό προπονητή, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, και θα εξηγήσουμε γιατί, και έναν καλό παίκτη που έδωσε το χαρτάκι στον προπονητή για το Βιερίνια να αλλάξει η ιστορία στον ΠΑΟΚ. Άρα έχουμε δύο κακούς προπονητές στο χθεσινό παιχνίδι. Ο ένας που πήρε το χαρτάκι από το Βιερίνια και ο άλλος ο οποίος πήρε το χαρτάκι από τον Άριο Πάγο. Τι θέλω να πω. Επειδή το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα μπουρδέλο και παίζεται σε αγωνιστικό χώρο, αλλά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό παίζεται εκτός αγωνιστικού χώρου, στο ρεπορτάζ εμείς είδαμε μία κίνηση ματ εξαγωνιστική που κάνει ο ΠΑΟΚ στο Δόνη. Ο Δόνης είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής και καλά κάνει και προσέχει τα χρήματά του και διασφαλίζει για την οικογένειά του και για τον εαυτό του τα χρήματα, και καλά έκανε στον ΠΑΟΚ και ζήτησε τα δεδουλευμένα. Στη διαμάχη ΠΑΟΚ-Δόνη ήμουνα με το Δόνη και εξακολουθώ να είμαι, γιατί όχι ότι είμαι με τον εργαζόμενο, μπορεί ο εργαζόμενος να είναι κοπρίτης. Σε μια τέτοια σχέση πρέπει να ξέρεις και να διακρίνεις ποιος έχει δίκιο. Ο Δόνης είχε δίκιο και έπρεπε να πάρει τα λεφτά και αδίκως έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, πάει ο ΠΑΟΚ, αφού και έχει κερδίσει τα λεφτά ο Δόνης, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, πηγαίνει και τον κάνει μια κίνηση ρουά ματ. Πάει στον Άριο ΠΑΟΚ και διεκδικεί ο ΠΑΟΚ τα λεφτά από τον Δόνη. Πολύ πιθανό να πει ο Δόνης ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχει λεφτά και επειδή οι δικαστές λίγο είναι με τα λεφτά φίλοι, και εγώ το ίδιο θα έλεγα, όχι ρε πούστη, έμπλεξα τώρα με το κεφάλαιο, την πάτησα. Δεν είμαι κομμουνιστής, καπιταλιστής είμαι, αλλά το κεφάλαιο λειτουργεί έτσι με τον νόμο του ισχυρού. Λοιπόν, και οι κομμουνιστές όταν κάνουν λεφτά τα ίδια κάνουν, γι' αυτό δεν είμαι κομμουνιστής, αλλιώς θα ήμουν. Λοιπόν, πάει ο Δόνης λοιπόν, ενώ στείνει τον ΠΑΟΚ καλά με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, μου έρχεται σαν την πουτανίτσα, με ανοιχτά τα πόδια, και λέει έλα ΠΑΟΚ γάμα με. Για τα δεδομένα του Δόνη, δηλαδή αν ήταν κανένας προπονητάκος, θα έλεγα είναι προπονητάκος και κατέβηκε λάθος. Πιστεύω ακράδαντα ότι έχει επηρεαστεί, έχει αισθεί απάνω ότι θα χάσει τα λεφτά και κατεβαίνει λίγο μαλακούρα. Τώρα θα μου πεις ποιος τα λέει αυτά στην Ελλάδα, μόνο ο τρελός ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος που έχει μια λογική τρέλα. Γιατί είναι η λογική τρέλα του Ραπτόπουλου? Δεν μπορεί να το στέλνει τον άλλον εξώδικο για τον Άριο Πάγο δύο μέρες πριν το μάτς. Τον επηρεάζει. Του πηδά την ψυχολογία. Του πηδά τα ράματα. Και έρχεται ο Δόνης, ενώ έχει παίξει το μάτς με την ΑΕΚ με 4 χαφ και παίρνει ένα κέντρο και κάνει αποτέλεσμα με την ΑΕΚ, πετάει έξω το γιο του τον τελευταίο μήνα του. Τι πατήματα στη μεγάλη περιοχή έχει, τι μαρκαρίσματα έχει, τι πάσες έχει, και τον τρώει από την Τούμπα. Δεν γίνεται να φας το γιο σου από την Τούμπα, Δόνη, για να βάζεις τον Ανουάρ του Ταχάμι, ξύς τα παπάρια σου με γκασμά, χαφ δίπλα στον καλό Κουρμπέλι. Μετά μου βάζεις τον Μπουζούκι στη μεριά του Λιμιού. Δηλαδή, στη μεριά, συγγνώμη, του Γιαννούλη. Δηλαδή, και του λες του Μπουζούκι, παιδάκι μου, σε βάζω σε λάθος θέση, δεν το κάνεις βέβαια πρώτη φορά. Και από την άλλη μεριά, μου αφήνεις το Γιαννούλη να ανεβαίνει με την άλλη τη φακλάλα την ανύπαρκτη τον Μπίσεσβαρ, που αν ο Μπίσεσβαρ εκεί υπήρχε ο Λάμπουρ από την αρχή με τον Μπουζούκι και τον Γιώχανσον, θα γινόταν το πάρτι του Δελασάλ με τον Φρέρ Πιέρ να μοιράζει αποβολές στους μαθητάς, το πάρτι του Δελασάλ με τον Φρέρ Πιέρ και τον Τριφτούδη να δέρνει το φιλόλογο. Λοιπόν, και τον έχει και 80 λεπτά τον Μπουζούκι εκεί και τον βάζει ένα Περέα, τον οποίο Περέα είναι διεισδυτικός, πολύ καλός, μαρκάρει καλύτερα, μπαίνει καλύτερα, σκοράρει καλύτερα, και δεν ξέρω αν ο Μπουζούκης είναι ο παλέμαχος ή ο Μπίσεσβαρ σε αυτό το μάτς. Μετά μου βάζει 90 λεπτά τον Ζαχίντ. Ο Ζαχίντ 90 λεπτά δεν πατάει, δεν παρσάρει, δεν διεισδύει, ένα μουσι, καλός παίκτης,
Φάτε την Παναθηναϊκή, σας το είπα από το πρώτο μάτς. Ο χειρότερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ 2-0 ήταν ο Ζαχίντ. Γιατί έπεσε πάνω σε έναν μπαλιστή, τον Εσίτη και δεν έκανε τίποτα. Φανταστείτε λοιπόν που έπεσε τώρα στο Μίσιτς και στον Κούτσο Μαουρίτσιο. Απ' την άλλη μεριά λοιπόν, μου βγάζει και τον, στο 54 τον Χατζηγιοβάνη και μου λέει ότι ο Χατζηγιοβάνη στο 30 λεπτό κουράστηκε. Δονή. Και εγώ θα φοβόμουν αν έβλεπα την κλίση του δικαστικού επιμελητή με το σήμα του Αρίου Πάγου από πάνω. Φοβήθηκες. Δεν μπορεί να παίζεις με 4 χαφ την ΑΕΚ και να μου παίζεις με 2,5 χαφάκια και τον Μπουζουκάκι. Παίξε μου Μπουζουκάκι μου, δεξί εξτρέμ και να βγαίνει ο Γιαννούλης ψηλά, ενώ στο παιχνίδι του ΆΚΑ μου έχει κλείσει φανταστικά το Γιαννούλη στην περιοχή ευθύνης του. Είσαι προπονηταράς, γι' αυτό τα λέμε. Και αυτά τα παραμύθια χάσαμε το μυαλό μας, δεν χάσατε το δρόμο για τα δικαστήρια. Στην έφερε ωραία ο Κοντός. Σου έδωσε ψυχολογικό μπουνίδι, μπούλινγκ σε έκανε. Λέω εγώ. Τώρα εσύ βγες και πες ότι εγώ λέω φαντασιώσεις. Απ' την άλλη μεριά έχουμε ένα προπονητή ο οποίος στα αποδυτήρια του λένε παίκτες ποιον παίκτη να βάλει. Έκανε τον προπονητή ο Βιερίνια και του λέει βάλε με μπακ. Πού να σε βάλει μπακ όμως τώρα που ο Μάτος έχει λέει ίωση. Βγαίνει ο Μπούζος λέει δεν έχει ίωση ο Μάτος. Τα ακούσατε. Τελικά έχει ίωση, τον κόλλησε τα παιδιά του ίωση ή δεν έχει ίωση. Τι σκατά έγινε με το Μάτος, θα μάθουμε την αλήθεια. Ποιος θα τη μάθει την αλήθεια. Μετά από 4 μήνες θα μάθετε την αλήθεια γιατί δεν έπαιξε ο Μάτος. Τέλος πάντων δεν παίζει ο Μάτος, δεν είναι της ώρας. Του λέω Βιερίνια, βάλε με δεξί μπακ και παίρνα το Μίσιτς οχτάρι. Και στο ερώτημα να βάλω και τον Μπέλκα και τον Μπίσεσβαρ ή τον Μπέλκα ή τον Λάμπρου, του λέει ο Βιερίνια βάλε και Μπέλκα και Μπίσεσβαρ, γιατί ο Μπίσεσβαρ διαμαρτύρεται, βάλ τον στην πλευρά και άρεσε τον Μπέλκα να κάνει και τον τρίτο χαφ. Και μου πετάει ο ΠΑΟΚ, επειδή ο Μπέλκας δεν είναι χαφ και θα το δείτε γιατί δεν είναι χαφ, και ο Μπίσεσβαρ δεν έρχεται προς το δεκάρι και πάει και μου αράζει ένα τεμπέλικο ποδόσφαιρο παλεμαχίστικο, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον εξτρέμ λιμιό ένας με έναν και πηγαίνει σε ένα pressing ψηλά στο οποίο βολεύει ο Πέλκας που είναι καλός αθλητής, ο Σφιντέρσκι που είναι μανούλα στο να πιάνει τον αντίπαλο στόπερ ψηλά και να του κόβει το δρόμο. Άρα λοιπόν έχουμε δύο γρήγορους, τον Πέλκα και τον Σφιντέρσκι, τρίτο το λιμιό. Ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί να κλάσει. Άμα κλάσει ο Μπίσεσβαρ μπορεί να λιποθυμίσουν με 4 πολυκατοικίες. Και πετάει και ψηλά το Μίσιτς, τον καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Μαουρίσιο δεν μπορεί να πρεσάρει ούτε νοσοκόμα σε νοσοκομείο. Ο Μαουρίσιο, απατεώνας ποδοσφαιριστής ο Μαουρίσιο. Και βάζει Μίσιτς, Πέλκα, Λιμιό, Σιντέρφη, μια τετράδα να πρεσάρουν ψηλά. Έχουμε στιγμιότυπα, το βλέπετε εδώ. Από το 32ο λεπτό ξεκινάει το pressing ψηλά και ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πρώτο του γκολ από αυτή την πίεση. Είναι καθοριστικό το σημείο του παιχνιδιού να κερδίσει με ανύπαρκτο πέναλτι ο ΠΑΟΚ το 1-0 με pressing ψηλά. Ούτε με πλευροκόπηση, ούτε με συνδυασμούς, ούτε με κάθετη πάσα, ούτε με τίποτα που να δηλώνει ποιότητα ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο να κερδίσει το πρώτο του γκολ. Κερδίζει από pressing ψηλά και έχει βάλει Λιμιούς, Πέλκες, Σφιντέρσκι και Μίσιτς. Οι τρεις στους τέσσερις οπωσδήποτε πάρα πολύ καλοί στο να πρεσάρουν τον αντίπαλο. Λοιπόν, το ψηλό pressing λοιπόν δίνει το πρώτο γκολ. Και το ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κακός, πάρα πολύ κακός, φαίνεται μετά το 60 που θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι πεσμένος βιολογικά με ένα ανελαίητο pressing στο χώρο της περιοχής ευθύνης του Παναθηναϊκού, το πρώτο τέταρτο της περιοχής του Παναθηναϊκού. Αντί να πέσει ο ΠΑΟΚ βιολογικά, πέφτει ο Παναθηναϊκός, μπαίνει και ο Λάπρου και γίνεται της πόμπης. Το 2-0 μπορεί να γίνει και 4-5-0 αν ο Λάπρου δεν είχε το άγχος της δημιουργίας να δείξει ότι εκτός από εξτρέμ είμαι και δεκάρι, είμαι και σκόρερ. Έδειξε όλα τα υπόλοιπα εκτός από το ότι είμαι σκόρερ. Κακώς βρίζουν τον Μπέλκα. Κακώς με το 10 είναι ο Μπέλκα. Φοράει 10. Η μεγαλύτερη μαλακία που έχει κάνει ο Μπέλκα στη ζωή του είναι να βάλει το νούμερο 10. Όταν βάλει λοιπόν μέσα στον ΠΑΟΚ το νούμερο 10, ο Περιντάρης ΠΑΟΚΣΗ σκέφτεται τον Κούδα. Και νομίζει ότι ο Μπέλκα μπορεί να γίνει χάφσα τον Κούδα. Το μεγαλύτερη μαλακία που μπορεί να κάνει ο Ζαχίντ είναι να βάλει το νούμερο 10. Αν θυμούνται το Δωμάζο, η παλιή Παναθηναϊκή, και ο Ζαχίντ είναι μια κουτσουλιά από την πορτή του Δωμάζου.
Βγάλε το, πρώτη παρατήρηση. Βγάλε το νούμερο 10 από την πλάτη. Δεν είσαι χαφ. Βλέπουμε τον κακό Πέλκα. Θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Και κακώς το βρίζουν γιατί τον βάζουν στα χαφ. Να παίξει το ρόλο του χαμό, του χαφωμό 9 δεκαριού. Ένα μπερδεμένο σύνθετο ρόλο. Είναι ο Πέλκας είναι για την περιοχή μέσα, σε ομαδάρα. Να κάνει το δεύτερο center for. Να κάνει το χαμάλι του βασικού for. Να γυρίζει γύρω-γύρω με καλά χαφ και καλούς εξτρέμ. Δηλαδή πρέπει ο Πέλκας για να κάνει καριέρα να υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Επίσης, μεγάλο λάθος το βλέπουμε εδώ. Ο Πέλκας γυρίζει πίσω να πάρει την μπάλα. Να δημιουργήσει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι χαφ. Κακώς τον βάζουν σε αυτό το σημείο. Και αυτό το πράγμα έπρεπε να το κάνει ο Μπίζεσβαρ. Ο Μπίζεσβαρ είναι παλέμαχος και ο Πέλκας δεν είναι χαφ για να κατεβάσει την μπάλα. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ διάλεξε το δρόμο του pressing, του βγήκε, έκανε το 1-0 και μετά τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, όχι εύκολα, πιο εύκολα για το δεύτερο ημίχρονο. Έχω πει κολοκαθίστρα τον Μπίζεσβαρ 4 μήνες. Μα ξέρω εγώ ότι ο Μπίζεσβαρ είναι ποιοτικός. Ναι, αλλά ξέρω ότι πια δεν είναι και ποδοσφαιριστής. Είναι παλέμαχος. Είναι χοντρός, είναι βαρύς, έχει ένα λαιμό σαν παλαιστής, MMA να παίξει και τέτοια. Με τον μπαμπά του να κάνει σπάνινγκ σε κάνα γυμναστήριο, το γορίλα κτλ. Ο Μπίσεσβαρ πάρα πολύ αργός, το βλέπετε εδώ. Βλέπετε τα λάθη του. Βλέπετε ότι πάει δεύτερο στην μπάλα. Είναι ένας επιθετικός μεσίτης. Ένας επιθετικός εσίτης. Και το βάζει και στη γραμμή. Νομίζω ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ πρέπει να απαλλαγεί από τον Μπίσεσβαρ. Εάν θέλει να δώσει ταχύτητα στην ομάδα του, νιάτα, pressing και να πάρει ένα καλό χαφ για να κάνει δημιουργία. Βλέπετε πόσο αργός είναι, πόσα λάθη κάνει, τα βλέπετε εδώ και πώς δεν μπορεί να δημιουργήσει επιθετικό ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να δημιουργήσει κατοχή της μπάλας ένας παίκτης ο οποίος είναι πια παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Θέλουμε να αναλύσουμε λίγο το Λιμιό. Ο Λιμιός παίζει μπάλα και δεν παίζει ο Λάμπρου γιατί ο Λιμιός μαρκάρει, το βλέπετε εδώ, πώς γυρίζει, πώς γίνεται βδέλα απέναντι στον αντίπαλό του, κλέβει μπάλες με pressing, με γρήγορες επιστροφές, με χαμαλίκια, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, ανέβασε τα κυβότια πάνω, άνοιξε τις πορτοκαλάδες, το φορτηγό χάλασε ο συμπλέκτης, φτιάξε πάντως το μάστορα να φτιάξει το φορτηγό. Δηλαδή μια κατάσταση στο αμυντικό κομμάτι πολύ καλή. Ο Πέλκας, ο Λιμιός είναι για να παίξει και αυτός υπό προϋποθέσεις σε ομάδα. Βρες μια ομάδα η οποία παίζει το 3-5-2 και βάλε το Λιμιό να αλωνίζει όλη τη γραμμή. Εξτρέμ δεν θα έχεις απαιτήσεις να μπαίνει μέσα. Μπακ θα είναι πολύ καλός. Ψηλά δεν είναι πολύ καλός αλλά χαμηλά είναι θαυμάσιος. Αυτός είναι ο Λιμιός. Μπακ χαφ σε 3-5-2. Επιθετικά βλέπετε ότι δεν μπορεί να περάσει ούτε νεκρό. Ποιο αμυντικό θες να ξεθάψουμε από τα μνήματα. Δεν τον περνάει. Και πάει απ' έξω, και πάει απ' έξω για να κάνει ένα φόρτωμα, μια σέντρα. Δηλαδή δεν μπορεί να τριπλάρει σε καμία των περιπτώσεων. Είναι γρήγορος, μπορεί σε αντεπίθεση να φύγει. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα που παίζει με αντεπιθέσεις. Οπότε χάνεται και το κομμάτι των αντεπιθέσεων για αυτόν. Ταπεινή μου άποψη. Ο Λιμιός πρέπει να παίξει έξω αριστερά και να κλείνει με το ανάποδο πόδι για να μπει σαν φύση εξτρέμ περισσότερο μέσα στην περιοχή. Και θα κάνει και περισσότερο γκολ αν φορτωθεί από την άλλη μεριά για να έρθει με το δεξί το πόδι διαγώνια προς την απέναντι εστία, την απέναντι γωνία. Εκεί χάνει πάρα πολλά ο Λιμιός και η ομάδα η οποία τον έχει στη διάθεσή της. Ο Παλαθηναϊκός είχε μια κατοχή στο πρώτο ημίχρονο όταν ο ΠΑΟΚ δεν έκανε pressing, αλλά ήταν πάρα πολύ στατικός. Οι ποδοσφαιριστές του βλέπετε ότι μοιράζουν την μπάλα σε ένα αργό τέμπο και αργή πάσα, κάτι το οποίο τους κάνει πάρα πολύ προβλέψιμους, παρά τα αυτά βγάλαν μια-δυο φάσεις από κακή δυσλειτουργία και από αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο Μπουζούκης είναι παλέμαχος, έπρεπε, το βλέπετε εδώ, να μην μπορεί να δημιουργήσει με ανάποδο πόδι, να μην μπαίνει μέσα, να μην μαρκάρει το Λιμιό όταν ο Γιαννούλης ανεβαίνει. Δεύτερο, ο Μπουζούκης, φταίει ο Δόνης που τον άφησε 80 λεπτά και άφησε ένα πολύ καλό παίχτη που λέγεται Περέα και είναι και σκόρερ, είναι και δεύτερο φορ, τον έβαλε όταν το σκόρ ήταν 2-0. Δηλαδή σαν να έλεγε του Σαββίδη, εντάξει ρε φίλε μη μου παίρνεις τα λεφτά με το εξώδικο, εγώ έβαλα τον Μπουζούκι εκεί εξωδεξιά και δεν σε ενόχλησα καθόλου, να πούμε. Επίσης δικαίωση για τον Ζαχίντ. Ο Ζαχίντ
Είναι ένας παιχτάκος με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, ο οποίος δεν παίρνει την μπάλα να δημιουργήσει, δεν κάνει κατοχή και αυτός την περιμένει να του τη φέρουν. Διείδηση πολύ μεγάλη δεν έχει, έχει μια καλή πασούλα, έχει μια γλυκή τριπλίτσα. Δεν το μετράω εγώ σαν παίκτη στον Παναθηναϊκό, ότι δηλαδή να μην παίζει ο Μπουζούκη στη θέση του και να παίζει ο Ζαχίντ. Είτε δεκάρι παίξει ο Ζαχίντ, βέβαια, είτε παίξει ο Μπουζούκη, είναι ένα και το αυτό. Ο Κουρμπέλης πήγε καλά, αλλά ήταν μόνος του. Είχε κάποιες ωραίες ενέργειες. Απεγκλώβησε τον Παναθηναϊκό από το σκληρό pressing του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού. Ήταν καλό στα μαρκαρίσματα. Διεσώνεται από αυτό τον Παναθηναϊκό και πάμε στις αμφισβητούμενες φάσεις. Λοιπόν, πέναλτι δεν υπάρχει. Βλέπετε εδώ ότι την μπάλα την παίρνει καθαρά με τον κουτουπιέ ο Ινσούα. Τώρα λέει τον έσπρωξε με το χέρι. Μα η κάμερα δεν δείχνει το χέρι, τον έχει από μπροστά. Τι χέρι, δηλαδή τον έκανε δύο μαρκάρισμα, τον πέταξε έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει πέναλτι. Και σύν της άλλης υπάρχει φάουλ του Λιμιού λίγα δευτερόλεπτα πριν τη δείτε το. Αυτό είναι το φάουλ του Λιμιού που αν πάει στο ΒΑΡ ούτε πέναλτι δίνει, την πάει και φάση, μια φάση πίσω ο διαιτητής και δεν υπάρχει πέναλτι. Άρα λοιπόν, δύο κίτρινες κάρτες ο Πέλκας τις γλιτώνει. Βλέπουμε εδώ την πρώτη κάρτα που γλιτώνει με τον Μπούγκουρα. Τάκλιν με τις τάπες επάνω στον Αστράγαλο. Δεν είναι απευθείας κόκκινη, γιατί δεν πάει στο κόκαλο, πάει στο πόδι, κάτω, στον κουντουπιέ. Τον πατάει δηλαδή, είναι κίτρινη κάρτα, του τη χαρίζει. Η δεύτερη είναι αυτή εδώ που παίρνει, άρα έχουμε δύο κίτρινες κάρτες. Εδώ έχουμε του Μπούγκουρα δύο ανόητα μαρκαρίσματα από ηλιθιότητα μυαλού. Πάει και κάνει 20 μέτρα έξω από την περιοχή φάουλ για κάρτα. Άρα το παιδί το μυαλό του δεν λειτουργεί. Άρα πρέπει να το κάνουμε εγκεφαλαιογράφημα να δούμε πόσα γραμμάρια μυαλό έχει ο Μπούγκουρας, να πούμε. Και φυσικά υπάρχει αυτή η φάση σε αυτό το μαρκάρισμα του Κουρμπέλη. Τύπου ο άθλιος διαιτητής χαρίζει και μία κάρτα στο Κουρμπέλη. Άρα λοιπόν, για να συνάψουμε, μπέναλτι δεν υπάρχει. Υπάρχουν δύο κάρτες στον Μπέλκα, δύο κάρτες στον Μπούγκουρα, τους τη χαρίζουν και μια κάρτα στον Κουρμπέλη. Καλύτερος ο ΠΑΟΚ και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το πολύ κακό κοντσάρισμα του Δόνη μετά το εξώδικο που του ήρθε από τον Άριο Πάγο, ότι η υπόθεσή του ζητάνε πίσω τα λεφτά οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εγώ στην Ελλάδα ζω και πρέπει να σκέφτομαι σαν Έλληνας. Αν ζούσα στο Βέλγιο, στην Αμερική ή ξέρω εγώ σε μια χώρα προηγμένη ποδοσφαιρικά όπως είναι ας πούμε η Αγγλία, δεν θα τα έλεγα αυτά. Οφείλω να τα πω γιατί ζω στο Ελλαδιστάν, στους Κανιβαλιστάν και σε όλους αυτούς οι οποίοι να πούμε ασχολούνται και διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είτε είναι πρόεδροι, προπονητές, είτε είναι παίκτες, είτε είναι να πούμε στοιχηματζίδες, είτε είναι διαιτητές. Όλο αυτό το συρφετό με κάνει εμένα το μυαλό μου να σκέφτεται θηλυκά. Τι σημαίνει θηλυκό μυαλό? Μυαλό που γεννάει. Και εμένα γεννάει αμφιβολίες. Κύριε Δόνη, δεν μου τα είπατε καλά. Ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι δεν μου τα είπε καλά ο άλλος ο προπονητής. Αυτά για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τα λέμε και στα υπόλοιπα μάτς.